να δούμε λίγο μία εικόνα πραγματικά. Πάμε να δούμε μία εικόνα. Έχουμε κρύψει το σημείο. Η Εύη Σπανού έχει παρακολουθήσει. Και η Εύη ήταν αυτή η οποία προχώρησε στο να κλείσει το θέμα. Τι έχουμε εδώ πέρα, Εύη? Πρόκειται για μία αρσενική χελώνα, ναι, η οποία βρέθηκε λίγο πολύ σφαγμένη σε παραλία. Σφαγμένη. Έσφαξαν χελώνα στη Χαρακή Αλακωνίας. Αυτός είναι αυτός είναι ο τίτλος. Μία παραλία που σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής τα περιστατικά είναι πανωτά, κακοποίησης αλλά και θανάτωσης ζώων. Αυτό ήταν ακόμα ένα σε αυτή τη μεγάλη λίστα που δυστυχώς δημιουργείται. Και βεβαίως η φωτογραφία αυτή δυστυχώς έχει κάνει το γύρο του κόσμου και άνθρωποι μιλούν για την βάναυση αυτή, η κακοποίηση και εν τέλει θανάτωση του συγκεκριμένου ζώου. Να πάμε λίγο στον κύριο Ψαράκη. Βέβαια. Ο οποίος... Κύριος Γιάννης Ψαράκης. Αποτελεί έτσι και έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα της περιοχής. Γενικός και βεβαίως, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου του Λίπα Γουλιμή. Μάλιστα. Καλησπέρα μας, κύριε Ψαράκη. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στη Μεγαλόνησο και χρόνια πολλά σε όλους τους τηλεθεατές και σε εσάς. Καταγωγή από την Κρήτη έχετε? Μακρινή, απορλοφικά, ναι, το επώνυμο το προδίδει. Α, μάλιστα, μάλιστα, απορία. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, έχουμε να κάνουμε με περιστατικό κακοποίησης? Ναι, πριν από όλα αυτά, μου επιτρέπατε για ένα λεπτό να συστηθούμε και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είμαστε σύλλογος του Λίπα Γουλιμή, περιβαλλοντικός σύλλογος που εδρεύει στην Νεάπολη Λακωνίας. Η δράση προστασίας οδοκίας της καρέντα-καρέντα αλλά και του είδους γενικότερα είναι μία από τις περιβαλλοντικές δράσεις μας, την οποία ασκούμε σε συνεργασία και με τις οδηγίες του Αρχέλων, αλλά ασχολούμαστε και με όλη την άγρια ζωή και το περιβάλλον. Είμαστε σταθμός περίθαλψης άγριας ζωής και είμαστε και δίκτυο άμεσης επέμβασης, που σημαίνει ότι δεν περιμένουμε να μας φέρουν στο σταθμό μας μόνο οι πολίτες σε κάποιο τραυματισμένο ή άρρωστο πλάσμα, αλλά μεταβαίνουμε όπου μας ενημερώσουν, σε όποιο σημείο και να είναι το περιστατικό, και επιλαμβανόμαστε αλλογή με την πυρεσυλλογή. Αναφορικά με το περιστατικό αυτό, κύριε Ψαράκη, πού έχετε καταλήξει? Με το περιστατικό αυτό, δυστυχώς, είναι ένα περιστατικό που το συναντάμε όχι και τόσο σπάνια, όχι βέβαια και συχνά, αλλά δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο για μας. Έχουμε αντιμετωπίσει κι άλλες φορές περιστατικά, τα οποία δεν είναι σφάξιμο, ακόμα έχουμε δει και σε πιο έτσι άγριες εκδοχές να εκδηλώνεται η ανθρώπινη βαρβαρότητα. Δεν θέλω να πω περισσότερα γι' αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι και πολύ σπάνια. Αναφορικά, για να έχετε μία εικόνα έτσι της όλης κατάστασης, από την δράση μας για την προστασία του είδους και της οδοκίας, καταγράφουμε κάθε χρόνο περίπου τις 40 νεκρές χελώνες. Και φοβάμαι ότι εστιάζοντας σε αυτό το περιστατικό που είναι έκδηλη πλέον η ανθρώπινη βαρβαρότητα, ότι βλέπουμε λίγο μόνο το δάσος και το δέντρο και δεν βλέπουμε το δάσος. Και γιατί το λέω αυτό? Σίγουρα αυτά τα περιστατικά της ακραίας βιότητας είναι κάποια μεμονωμένα, ωστόσο το σημαντικό και το σύνολο είναι ότι σε μια συγκεκριμένη περιοχή που τελικά δίνει αξιόπιστα δείγματα, σε ένα χρόνο μέσα μαζεύουμε 40 νεκρές χελώνες. Από οποιασδήποτε αιτίες, είναι πάρα πολλές οι αιτίες, ίσως δεν χρειάζεται να τις αναλύσουμε. Κύριε Ψαράκη, δηλαδή, εγώ αδυνατώ να κατανοήσω το εξής. Πήγε ένας άνθρωπος, πήρε ένα μαχαίρι και θανάτωσε και έσφαξε τη χελώνα. Συμβαίνουν αυτά και όχι μόνο αυτό. Έχουμε βρει και χελώνες δηλαδή, είναι χτυπημένες. Και είναι και μια παραλία η οποία προστατεύεται. Δηλαδή, οι χελώνες βγαίνουν έξω για να γεννήσουν τα αυγά τους. Αυτή την εποχή είναι σε εποχή ζευγαρώματος. Οι χελώνες έχουν πλησιάσει στις ακτές. Αυτό το άτομο που βρήκαμε ήταν ένα υγιέστατο αρσενικό. Δεν είχε κανένα παράσιτο απάνω του, ήταν τελείως υγιές. Και ήταν πολύ έτσι βαριά η απώλειά του για τον εξής λόγο, ότι τα αρσενικά άτομα είναι
πολύτιμα και αν θέλετε μπορώ να εξηγήσω και το λόγο γιατί είναι πολύτιμα. Δεύτερο, ήταν υγιέστατο, δεν ήταν ένα άρρωστο ζώο που εντάξει είχε κάποια προβλήματα. Και το τρίτο, το ακόμα βασικότερο, ο θάνατός του συνέβη σε μια κρίσιμη εποχή που αυτή την περίοδο έχουμε ζευγαρώματα και τον επόμενο μήνα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να έχουμε φωλιές και αυγά. Αυτό το άτομο δηλαδή, εάν δεν είχε σκοτωθεί, ενδεχομένως να γονιμοποιούσε 3, 5, 8, 10 κελώνες. Κάνουμε μία αντιστοίχηση, κύριε Ψαράκη, με συναδέλφους σας εδώ στο Ρέθυμνο, που έχουμε και εμείς παραλίες οτοκίας και βλέπουμε μία πολύ σημαντική και συστηματική προσπάθεια που γίνεται. Ενημερώνουν τους καταστηματάρχες να κλείνουν τα φώτα, οι παραλίες είναι προσεγμένες. Με συγχωρείτε, έχουν βάλει κάποιες σημάνσεις για να φαίνεται ότι είναι παραλίες οτοκίας. Είχαμε την ελπίδα ότι σε ένα, μέχρι ένα βαθμό τα έχουμε πάει καλά, δηλαδή προστατεύουμε. Τώρα με αυτά τα περιστατικά, τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είναι σαν να ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Μάλιστα. Αυτό το θέμα της προστασίας της οτοκίας είναι ένα άλλο κομμάτι και άλλο κομμάτι είναι αυτό με την θανάτωση ή τον θάνατο των ενήλικων ατόμων από τη σκαρέτα καρέτα. Εδώ είναι καθαρά θέμα ευθύνης και υπετιότητας της αλλιευτικής δραστηριότητας. Σίγουρα η αλλιευτική δραστηριότητα έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης στον θάνατο των χελωνών. Αυτό όμως μπορούμε να το διαχωρίσουμε σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι οι επούσιοι θάνατοι ή ατυχήματα που εκεί δεν ευθύνεται ο ψαράς γιατί δεν το έκανε με πρόθεση. Έριξε τα δίχτυα του, μπλέχτηκε μια χελώνα τη νύχτα, πέρασαν αρκετές ώρες που δεν μπόρεσε να βγει στην επιφάνεια να αναπνεύσει, πέθανε. Εκεί λοιπόν δεν έχουμε δόλο ή κακή πρόθεση. Έχουμε όμως τις άλλες περιπτώσεις όπως η συγκεκριμένη που ευτυχώς είναι λίγες που θα μπλεχτεί μια χελώνα στα δίχτυα, θα Μάλιστα. την ανασύρει με τα δίχτυα του ψαράς και θεωρώντας την χελώνα ανταγωνιστική προς τη δραστηριότητά του, κακώς αυτό βέβαια και αυτό προσπαθούμε να το επιτύξουμε με συχνές έτσι, ομιλίες και προβολές προς τους ψαράδες. Υπάρχουν λοιπόν κάποια άτομα τα οποία βλέπουν ανταγωνιστικά τη χελώνα προς τη δραστηριότητά τους. Υπάρχει ένα μένος το οποίο εκδηλώνεται εκείνη τη στιγμή και έχουμε μια λοιπόν, θανάτωση της χελώνας με τον κύριε Ψαράκη, ένα τρόπο. Μήνυμα, επειδή έχουμε 20 δευτερόλεπτα ακόμα, ένα μήνυμα στους τηλεθεατές αναφορικά με το πώς πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την επαφή μας με χελώνες. Έρχεται καλοκαίρι, έρχεται αυτή η αναπαραγωγική περίοδος. Οι χελώνες είναι τόσο πολύτιμες για μας και πέρα από τον περιβαλλοντικό τους ρόλο, τουλάχιστον για την ανθρώπινο παράγοντα και για τις δραστηριότητες του, κυρίως τις τουριστικές που ενδιαφέρουν, είναι πολύτιμες γιατί η φυσική τους διατροφή είναι οι μέδουσες. Όπου υπάρχουν λοιπόν σε όποια περιοχή χελώνες, σημαίνει ότι εκεί έχουμε ένα υγιές θαλάσσιο οικοσύστημα και θα Μάλιστα. έχουμε ένα καλοκαίρι με παραλίες απαλλαγμένες από μέδουσες. Πολύτιμες, πολύτιμες οι χελώνες, ας τις προστατεύσουμε και ας αγαπήσουμε αυτή την ξεχωριστή διαδικασία. Την καλησπέρα μας.